Καμπανάκι κρούν οι ειδικοί για τις διατροφικές διαταραχές που φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Νεότερα δεδομένα που αφορούν νέους τέθηκαν επιτάπητος κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με κεντρική ομιλήτρια τη διεθνώς αναγνωρισμένη καθηγήτρια ψυχιατρικής, Professor Janet Treasure. Η ανορεξία υπάρχει πολλά χρόνια, όμως ο COVID φαίνεται ότι έφερε τις περιπτώσεις της ανορεξίας σε μεγάλη αύξηση. Επίσης, όσον αφορά την επεισοδιακή διαταραχή πρόσληψης τροφής, φαίνεται ότι η επιδημία της παχυσαρκίας την προωθεί και την κάνει να έρχεται σε εμάς και να αυξάνουν τα ποσοστά της. Ο εγκέφαλος στην νευρική ανορεξία συρρυκνώνεται κατά 6% και σε αντιστοιχεία 12% συρρυκνώνεται στην άνοια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο πολύ πλήττεται η μνήμη, οι γνωστικές δεξιότητες του ασθενούς λόγω της συρρύκνωσης, όπως σε ένα άλλο επίπεδο μεγαλύτερο μεν, στην άνοια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτρέψουμε την εξέλιξη της νόσου για να μην υποστεί βλάβες σοβαρές ο εγκέφαλος. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, με την έξαρση των διατροφικών διαταραχών και δι' της νευρικής ανορεξίας, φαίνεται να σχετίζονται και τα social media που επηρεάζουν τους χρήστες σχετικά με την εικόνα του σώματός τους. Υπάρχει πάρα πολύ το στίγμα γύρω από το βάρος, υπάρχει πάρα πολύ εικόνα, επηρεάζουν πάρα πολύ τα media, τα social για το τι πρέπει να τρως, είναι vegan, μην τρως αυτό, μην τρως ζάχαρη, μην τρως το ένα, μην τρως το άλλο, γιατί πρέπει να έχεις ένα τέλειο κορμί, γιατί πρέπει να σε αποδεχτεί, γιατί πρέπει να είσαι ακόμα πιο τέλειο από αυτό που είσαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από τις διατροφικές διαταραχές και αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μια τόσο σοβαρή νόσο. Και βασικότερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια φοβερή υποτίμηση γύρω από την νόσο, ενώ είναι πολύ θανατηφόρα. Ακρογωνιαίος λίθος στην προσπάθεια των ασθενών να ξεφύγουν από τα δίχτυα της νόσου είναι η οικογένεια, τόνισαν οι ειδικοί στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Οι γονείς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση της διαταραχής. Η διαταραχή της ανορεξίας είναι, ας το πούμε, ύπουλη, διότι όσοι υποφέρουν στα αρχικά στάδια αισθάνονται πολύ καλά, οπότε δεν παραπονιούνται. Και αυτό συμβαίνει τώρα και 200 χρόνια και μετά η ασθένεια εξελίσσεται. Οι γονείς λοιπόν ή όποιος είναι στο περιβάλλον του ασθενούς πρέπει να τον πείσει να βρει την κατάλληλη βοήθεια και να πάει στα κατάλληλα κέντρα, στα κατάλληλα μέρη που χρειάζεται να αξιολογηθεί η κατάσταση και η νόσο. Βασικός πυλώνας είναι η οικογένεια. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς οικογένειες. Οι ειδικοί είναι μόνο για λίγο, για μία ώρα, την εβδομάδα, την ημέρα, για οτιδήποτε, αλλά οι οικογένειες είναι εκεί 24 ώρες, 24 ώρες και θα πρέπει εκεί να βοηθήσουν, να είναι εκπαιδευμένοι για να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά και να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Είμαστε όλοι μια ομάδα, είμαι μέρος μιας ομάδας. Είναι η θεραπευτική ομάδα, είναι η ομάδα των γονιών, είναι ο ασθενής, είμαστε όλοι μαζί. Την ενημερωτική εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.